Λοιπόν, το σημερινό βίντεο το γυρίζω γιατί ένας φίλος προχθές μου έδωσε το έναυσμα για να το γυρίσω. Έρχεται και μου λέει, ρε εσύ, έμαθες αυτά τα κόλπα που κάνουν μερικοί με τις RFID κάρτες που περνάνε και σου σαρώνουν την τσάντα και σε κλέβουνε. Λέω, ναι, εντάξει, έχουμε κάνα τρόπο να τα αποφύγουμε αυτό. Έψαξα λοιπόν και βρήκα δύο πραγματάκια τα οποία υποτίθεται ότι σου προστατεύουν τις κάρτες, τις πιστωτικές, τις χρεωστικές, μέσα στο πορτοφόλι, μέσα στην τσάντα σου και μπορείς να αποφύγεις περιπέτειες που μπορείς να έχεις με αυτούς τους πονηρούς που κυκλοφορούν. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα πορτοφόλι που θα ανοίξουμε σε λίγο και μια θήκη καρτών και θα δούμε κατά πόσον είναι εργονομικά, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κατά πόσον λειτουργούν βέβαια, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εδώ μέσα θα έχουμε, είναι πορτοφόλι και θα έχουμε κάρτες πολλές και εδώ θα έχουμε κάρτες πολλές, απλώς το βλέπω λίγο δύσκολο και στο χειρισμό του, το έχω δοκιμάσει αυτό. Ναι, δεν βολεύει ιδιαίτερα όταν έχεις πολλές κάρτες, θα το δούμε. Το πορτοφόλι είναι πιο βολικό, πορτοφόλι, δεν είναι ακριβώς πορτοφόλι. Αλλά πάμε να τα ανοίξουμε να το δούμε. Λοιπόν, αυτό φεύγει. Και αυτό φεύγει. Πολύ χαρταδούρα. Λοιπόν, το πορτοφολάκι είναι αυτό, παιδιά, όπου ο κατασκευαστής του ισχυρίζεται ότι είναι, έχει RFID Protect, ότι μπορούμε δηλαδή να βάλουμε μέσα τις κάρτες μας και να μην μας υποκλέψουν. Λοιπόν, αυτά τα δύο τώρα προϊόντα, καταρχάς έχει ωραία αίσθηση το πορτοφολάκι. Έχει τις θήκες για κάρτες και εδώ χώρο και εδώ. Εντάξει, ένα μικρό και βολικό πορτοφολάκι. Λοιπόν, είναι βασικά για διαβατήριο από ό,τι το διαφημίζουν, αλλά βολεύει και για καθημερινή χρήση. Λοιπόν, αυτά τα δύο τώρα προϊόντα θα τα δοκιμάσουμε κανονικά. Θα πάμε να πληρώσουμε με μια πιστωτική, μια χρεωστική κάρτα σε κάποιο μαγαζί. Να δούμε αν περνάει από το μηχάνημα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Αν δεν περνάει, σημαίνει ότι δουλεύουν αυτά τα δύο. Ότι αποκλείεται να σε υποκλέψουν τα στοιχεία, τις κάρτες. Άρα λοιπόν, θα πάμε να τα δοκιμάσουμε και θα έχουμε μετά τα αποτελέσματα. Το μοναδικό θέμα που έχουμε με αυτό εδώ είναι ότι εντάξει, δέχεται και αυτό, μπαίνουν πολλές κάρτες. Αλλά τι γίνεται, είναι λίγο σκληρό στο άνοιγμα και φυσιολογικό γιατί θα πρέπει να κρατάει καλά τις κάρτες μέσα. Βάζεις τις κάρτες, μπορείς να βάλεις αρκετές. Για να τις βγάλεις τώρα να πληρώσεις, έτσι από εδώ μέσα, θα πρέπει να σπρώξεις εδώ. Οπότε θα βγει το μάτσο οι κάρτες, θα πρέπει να διαλέξεις. Έτσι, ή θα πρέπει να ανοίξεις από εδώ πάνω και να αρχίσεις να διαλέγεις. Μάλλον αντιεργονομικό. Μου έχουν πει ότι δουλεύει πάντως το RFID Protect. Οπότε προτείνω να πάμε να τα δοκιμάσουμε και τα δύο, να πάμε να προσπαθήσουμε να πληρώσουμε με τις κάρτες μέσα σε αυτά τα δύο πορτοφόλια, να το πω έτσι. Εάν δεν περάσει η συναλλαγή, σημαίνει ότι αυτό που διαφημίζουν όντως γίνεται, είναι RFID Protect, αν περάσει, τότε θα πάνε για πέταμα. Πάμε να πληρώσουμε, πάμε να κάνουμε μια συναλλαγή και επιστρέφουμε για τα συμπεράσματα. Ορίστε. Όπως θες. Ένα. Όχι. Δύο. Δεν περνάει. Όχι. Τώρα την βάλουμε εδώ μέσα. Βάλτε την εδώ μέσα. Έτσι όπως είναι. Την βγάζεις από εκεί. Ναι, έτσι ανοίγει. Για κλείστο. Και πέρασε το όπως θες. Είμαι περίεργος. Ένα, όχι. Για την άλλη. Πετυχημένο γι' αυτό. Όλα καλά. Μετά λοιπόν το τεστάρισμα, επιστρέφουμε και πάλι εδώ για τα τελικά συμπεράσματα. Αξίζει να τα πάρουμε αυτά τα δύο προϊόντα? Αξίζουν τα λεφτά μας? Αξίζουν.
όπως είδατε, κάνουν τη δουλειά για την οποία προορίζονται, προσφέρουν το RFID protection με το οποίο εφοδιάζονται όντως. Περάσαμε την κάρτα και με τα δύο, και με το πορτοφόλι και με τη θήκη, δεν την αναγνώρισε το μηχάνημα, οπότε όλα είναι ok. Νομίζω ότι είναι μια τίμια αγορά, ο καθένας προτιμάει αυτό με το οποίο βολεύεται. Είτε το πορτοφολάκι εδώ, στο οποίο παίρνει και ταυτότητα μέσα και διπλώματα, είτε αυτό εδώ που είναι σαφώς πιο μικρό, προσφέρει και το clip για τα λεφτά, απλώς όπως είπα και πριν είναι λίγο αντιεργονομικό το θέμα ότι θα πρέπει είτε να ανοίγουμε από εδώ είτε να πατάμε να βγαίνουν όλες οι κάρτες μαζί, μπερδέματα, στην κρίση του καθενός. Όποια τα δύο θέλετε, θα βάλω link στην περιγραφή από κάτω για να το αγοράσετε, δεν είναι ακριβά, γύρω στα 13-14 το πορτοφολάκι, γύρω στο δεκάρικο η θήκη των καρτών. Ελπίζω να βοήθησα. Αυτά λοιπόν για τώρα. Καλή συνέχεια σε όλους.